Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του θανάτου του παραθεριστή στην Ηλία από τσίπημα αράχνης όπως πιστευόταν χωρίς όμως να είναι τελικά αυτή η αιτία. Το τι συνέβη θα μας πει η Δήμητρα Σέκη. Είχε γίνει λοιπόν γνωστό ότι ο 40χρονος, 48χρονος που παραθέριζε στο κατάκολο πέθανε από τσίπημα δηλητηριώδους αράχνης ερημίτης και λόγω της τοξικότητάς του υπέκυψε από συψεμικό σοκ. Όμως η αιτία θανάτου είναι ο διεσδυτικός στρεπτόκοκος σύμφωνα με την νεκροψία της αγγελική Τσιόλα. Η βρήκε Στοιχεία που παραπέμπουν σε σοβαρή λίμοξη, έστειλε τα δείγματα στο μικροβιολογικό εργαστήριο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου και έτσι λοιπόν επιβεβαιώθηκε αυτή η αρχική υποψία που έβγαλε η κυρία Τσιόλα. Να σα πω όμω ότι είχαμε και δεύτερο θάνατο από δυσδυτικό στρεπτόκοκο, στρεπτόκοκο 45 Στην ίδια περιοχή? Στην, από την Ιουγουμενίτσα είναι και έκανε διακοπέ στην αρχαία Ολυμπία. Άρα στην ηλία, Στην και ίδια κύριε. περιοχή, ακριβώ. Είχαμε λοιπόν θάνατο 45χρονου, ο οποίο παρουσίασε τα ίδια συμπτώματα και δυστυχώ κατέληξε. Έκανε νεκροψία και σε αυτόν η κυρία Τσιόλα. Να σα πω όμω ότι πάσχει και ένα ακόμη άνδρα από δυσδυτικό τρεπτόκοκο στην ηλία, πάλι στην ίδια περιοχή και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Όμω το θετικό είναι ότι έχει διαφύγει α, τον κίνδυνο για τη ζωή του και αυτή τη στιγμή παρουσιάζει βελτιωμένο. Έτσι, εικόνα. Σε ευχαριστούμε. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή.